έχει και δεν φτάνει ο Λευτέρης Πανταζής. Από τη μία βρίσκεται στο στούντιο και ηχογραφεί τα νέα του τραγούδια και από την άλλη κάνει πρόβες για τις εμφανίσεις του με την Νατάσα Θεοδωρίδου και την Έλενα Παπαρίζου. Η οικονομική κρίση έχει φέρει πιο κοντά τους τραγουδιστές και βλέπουμε μεγάλα ονόματα να συνεργάζονται στην πίστα. Ο Λευτέρης Πανταζής κάνει λόγο για ξεκαθάρισμα. Έπαιξε ρόλο η κρίση και άρχισαν να ενώνονται οι μεγάλες δυνάμεις που λένε και οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μια ιστορία και ξεκαθαρίζουν και τα πράγματα. Θα μείνουν αυτοί που αξίζουν πραγματικά, αυτοί που έχουν κάνει καριέρα, αυτοί που έχουν πουλήσει χιλιάδες δίσκους, έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο. Για πολλούς η νυχτερινή έξοδος είναι είδος πολυτελείας. Ο Λευτέρης Πανταζής πάντως δεν απογοητεύεται από την κρίση στη νύχτα. Έχω σκεφτεί να παρατήσω το τραγούδι και να ξεκινήσω πάλι το τραγούδι. Είναι τόσο ωραία να τραγουδάς, είναι ευλογία να περνάς μηνύματα μέσα από τραγούδια. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ. Ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζει πακέτο για τους θαυμαστές του και όχι μόνο, αφού θα ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων της εκπομπής της Βίκης Χατζηβασιλείου. Έχουμε κάνει μια ωραία παρέα, έχουμε δημιουργήσει κάτι που βγήκε αυθόρμητα. Ήταν ένα είδος που εγώ πίστευα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου να το πει ο Λευτέρης. Και έκατσε τόσο καλά η φωνή του πάνω. Κοίτα κάτι πράγματα που κάνει η ζωή. Ο κάθε άνθρωπος έχει ζήσει μια τέτοια ιστορία. Και το τραγούδι αυτό τώρα που το τραγουδούσα. Έτσι περάσανε μπροστά μου διάφορες εικόνες, γι' αυτό με είδα τη συγκινημένο.